Ελληνικά Τζαβάρδια. Μια κούρσα στην επικαιρότητα. Ρε μαμαζελίτσα, να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, όχι. Γιατί? Κάτι για το φέμα. Όχι, όχι, σας είπα. Και δεν θέλω κανένα διάλογο μέχρι να φτάσουμε Γκίζη. Ύστερα από 35 χρόνια δημοκρατίας, η Ελλάδα ξαναμπαίνει στο γύψο. Λογοκρισία και εκφοβισμός της κοινής γνώμης. Η χούντα των μηνύσεων. Ορίστε, ορίστε, μας ακούνε. Ρε μαμαζελίτσα, το κέντρο είναι. Τι φοβάσαι? Δεν βλέπεις τι γίνεται. Όποιος λέει τη γνώμη του τρώει μηνύσεις και αγωγές. Για τον Τσίπρα λες? Άσε, γιατί τα έχω πάρει πάρα πολύ με αυτό το Βγενόπουλο. Μη λες ονόματα. Αν και αυτόν Αγενόπουλο έπρεπε να τον λένε. Με αυτά που κάνει. Αποφασίσανε και διατάξανε ο ΟΤΕ θα ξεπουληθεί. Όποιος έχει αντίρρηση ραντεβού στην Ευελπίδων. Κλείστο, κλείστο αυτό το πράγμα. Με έχει καταγχώσει. Σταμάτα πια, ρε μαμαζελίτσα. Δικό μας είναι το κέντρο. Ένα εκατομμύριο ζητάει ο αυτός από τον Τσίπρα. Ναι, αλλά κύριος. Δεν θα τα κρατήσει. Θα τα πάρει μένα, αλλά θα τα δώσει πίσω στο κόμμα. Χορηγός επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, η Marfin Investment Group, MIG. Και αυτό το παιδί πώς την πάτησε έτσι, να βγαίνει να μιλάει χωρίς να έχει ασυλία. Έτσι νομίζει ο τιμωρός. Ότι θα δικάσει ηθικά τους άλλους που έχουν ασυλία. Άκουσες ότι του ζήτησε να ανακαλέσει και να τους αποκαταστήσει? Σαν τη δήλωση που ζητούσαν οι δεξιοί από τους αριστερούς παλιά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Τσίπρας έχει βγάλει το Πολυτεχνείο. Σιγά μην κλάψει, σιγά μην φοβηθεί. Γεια σου ρε Αλέξη με τις δηλώσεις σου. Αλλά έπρεπε να έχει κάνει τη μήνυση σε κανένα δεξιό να δω τι θα γινότανε. Αυτοί θα έβγαζαν μια άρια και θα κρυβόντουσαν στο λαγούμι τους. Όπως κάνουν συνήθως δηλαδή. Αν και αυτοί δεν κρύβονται μόνο, καλύπτουν κιόλας. Μέχρι και το Star τόλμησε να μηνύσει. Είπε ότι δεν είναι ειδησεογραφικό κανάλι. Α, γι' αυτό τη γλίτωσαν τα άλλα κανάλια. Γιατί είναι ειδησεογραφικά. Ο κύριος Μιγκ κέρδισε τα 15 λεπτά δημοσιότητας που τόσα χρόνια ποθούσε. Ιστερόγραφο, ο Παναθηναϊκός δεν θα γίνει ποτέ δικός του. Σκάντζα Βάρδια, η επικαιρότητα με τη ματιά της θεατρικής ομάδας Μίγαμε στο Γάλα.